παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε λάβει ότι, και από τον ίδιο τον Υπουργό ότι θα λυθεί το θέμα μας, ουσιαστικά οι ξεναγοί έχουν βρεθεί εκτός από την επιδότηση, την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, καθώς και για το μεγαλύτερο μέρος του 2020. Με λιγότερα από 2.000 ευρώ κλήθηκαν να περάσουν ολόκληρο το 2020 οι ξεναγοί. Με 1.868 ευρώ. Είναι κάτω από το επίπεδο της διαβίωσης. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε ένα άτομο, δεν μιλάμε τώρα για οικογένειες. 1.800 ευρώ για όλο το 20, φανταστείτε, κάντε τη διαίρεση να δείτε πόσο βγαίνει για τις οικογένειές μας. Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν 3.000 επαγγελματίες ανά τη χώρα παραμένουν άνεργοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους. Είμαστε από τον Οκτώβριο του 2019. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο θα θέλαμε, το οποίο ζητάμε, το οποίο χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε, είναι ουσιαστικά να συμπεριληφθούμε και εμείς στην επιδότηση ειδικού σκοπού για τους μήνες του 2020, τους οποίους δεν λάβαμε, ειδικότερα δε για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ζητήσαμε να μεσολαβήσει ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, διότι ξαφνικά πέρασε στη Βουλή μια διάταξη με την οποία έπαιρναν από την πλατφόρμα τους ανθρώπους του πολιτισμού και τους έδιναν με αυτή τη διάταξη το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Ενώ για μας δεν προβλέφθηκε τίποτα. Είναι ένα θετικό βήμα σίγουρα ότι για το Γενάρη και το Φλεβάρι, όπως φαίνεται, υπάρχει μια επιδότηση, μια δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για τους συναδέλφους. Και ενώ καλούνται να επιβιώσουν χωρίς ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία, αντιμετωπίζουν και πρόβλημα με τα ένσημά τους, κινδυνεύοντας ουσιαστικά να αποκλειστούν από την επιδότηση ανεργίας, αν δεν υπάρξει ρύθμιση. Υπάρχει για τους ξεναγούς ειδική διάταξη. Εμείς δεν παίρνουμε 50 ένσημα, παίρνουμε 2 μήνες με 100. Και 3 μήνες με 200 ένσημα. Όσο και αν έχει καταντήσει κοινότυπο να λέγεται από πολλούς, πραγματικά τίθεται θέμα επιβίωσης. Ελπίζουμε να εισακουστούμε και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, για να είμαστε και εμείς του χρόνου εδώ. Χρειαζόμαστε μια στήριξη για να επιβιώσουμε μέχρι αρχή σεζόν. Από ό,τι μαθαίνουμε θα πάει μάλλον για Ιούνιο. Στο ίδιο έργο θεατές και οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων που αναμένουν την επιδότηση της πολιτείας εδώ και 9 μήνες, ενώ οι υποχρεώσεις τρέχουν και επίκειται η καταβολή του αντιτίμου των τελών κυκλοφορίας. Δυστυχώς για μας η πολιτεία δεν μας έχει καταβάλει ούτε σέντς από τα χρήματα που έχουν εγκριθεί και τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει. Και όλα αυτά την ώρα που η αβεβαιότητα της σεζόν 2021 που είναι πρώτων πυλών είναι μεγάλη. Με ψήφισμά του προς τους τοπικούς βουλευτές και τους υπουργούς τουρισμού και οικονομικών, κοινοποίηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά την άμεση καταβολή των καθυστερημένων επιδοτήσεων και το συμψηφισμό των ποσών των τελών κυκλοφορίας, προαναγγέλλοντας σε αντίθετη περίπτωση σειρά ειρηνικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων.